την παρουσίαση ερωτηματολογίου για την αποκοινούμε τους πολίτες σχεδίαση της Ονειρούπολης έκανε σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας, Αναστάσιος Χατζηκυριακίδης, καλώντας παράλληλα τους δραμηνούς να ανταποκριθούν για άλλη μια χρονιά ως εθελοντές, στηρίζοντας την όλη διοργάνωση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην έδρα της ΔΕΚΠΟΤΑ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι στα πλαίσια της προεκλογικής πολιτικής που είχαμε εφαρμόσει, είχαμε διανύμει κάποιο ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου είχε διαμορφωθεί και το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ακολουθούμε την ίδια τακτική και σήμερα θα διανεμηθεί σε όλη την πόλη, σε όλα τα νοικοκυριά, ένα έντυπο που αφορά την Ονειρούπολη. Είναι ένα ερωτηματολόγιο, επειδή υπήρξαν κάποια παράπονα ότι τα προηγούμενα χρόνια η Ονειρούπολη δεν λειτουργήσε και δεν εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο είχε. Δίνουμε το λόγο στους πολίτες να μας συμπληρώσουν κάποια στοιχεία, να μας πούν τις απόψεις και τι στάση και τι προσδοκούν αυτοί από την φετινή Ονειρούπολη. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα κατατίθεται στο ισόγειο του Δημαρχείου που θα υπάρχει γραμματοκιβώτιο ειδικό για την Ονειρούπολη. Καλούμε όλους τους συμπολίτες, όλους τους δραμηνούς, θέλουμε τη συνδρομή όλων. Επίσης, το έντυπο αυτό υπάρχει και στο Facebook Ονειρούπολη Δράμας, μπορεί δηλαδή να γίνει συμπλήρωση και ηλεκτρονικά. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν φτάσει στα χέρια του το συγκεκριμένο έντυπο, μπορεί να το προμηθευτεί από το Δημαρχείο, από τον τρίτο όροφο, από το γραφείο τύπου, από το γραφείο 315. Και επίσης θα ήθελα να καλέσω τους συμπολίτες μας και στο κομμάτι του εθελοντισμού. Ξέρετε ότι είναι μεγάλη η βοήθεια που δίνουν οι εθελοντές για να διεξαχθεί η Ονειρούπολη, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο εγχείρημα. Καλούμε όλους τους δραμηνούς που θέλουν, βέβαια θα βγει και ειδική πρόσκληση για αυτό το σκοπό, όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνούν με το γραφείο 315 στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου. Επίσης, η προσπάθειά μας έχει ξεκινήσει για την Ονειρούπολη ακόμη πριν αναλάβουμε επίσημα ως Δημοτική Αρχή το Σεπτέμβριο. Συμμετείχαμε στη φετινή ΔΕΘ μετά από 4 χρόνια, νομίζω. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Το παρακολουθήσατε το θέμα, εκδόθηκαν τα σχετικά δελτία τύπου και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό.